Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα σας. Και καλό μήνα, γιατί αρχές του μήνα είναι. Είδαμε και το ρεπορτάζ. Ποια είναι η δική σας εικόνα, και με αυτά που ξέρετε και με αυτά που είδαμε και με την εικόνα που έχετε ευρύτερα? Ποια είναι η δική σας θέση όσον αφορά αυτό το πρώτο τρίμερο λειτουργίας ενός μιας μεταρρύθμισης που νομίζω ήταν και είναι η κορυφαία? Καταρχάς να πω ότι η εφαρμογή ενός γενικού συστήματος υγείας με τις ιδιαιτερότητες που έχει η χώρα μας θα είναι μια δύσκολη υπόθεση, αυτό το γνωρίζουμε. Αυτά τα τεχνικά θέματα τα οποία προκύπτουν από μέρα σε μέρα, αν είμαι σίγουρος ότι μπορούν να τα διαχειριστούν, υπάρχουν προβλήματα, τα είδα και εγώ από πρώτο χέρι χθες σε κάποιον ιατρείο. Εν πάση περιπτώσει αυτά είναι διαχειρίσιμα, αλλά να μου επιτρέψετε να πω ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Και η μεγάλη εικόνα, αναφέρομαι πλέον στον σχεδιασμό, η μεγάλη πρόκληση αν θέλετε, είναι να καταφέρει το κράτος τα επόμενα 4-5 χρόνια με σαφώς λιγότερες υποδομές από όσες χρειάζεται ένα γενικό σύστημα υγείας, να καταφέρει να εξυπηρετήσει τους πολίτες οι οποίοι τώρα πληρώνουν σαφώς περισσότερα από όσο πληρώναν προηγουμένως. Βεβαίως, μια πιο οριζόντια, μια οριζόντια πολιτική. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Και εδώ είναι που νομίζω θα κριθούμε όλοι, εάν και εφόσον έγινε αυτός ο σχεδιασμός. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό λέτε λογικό. Είναι αρχή του συστήματος, είναι καινούριο πράγμα, είναι διαχειρίσιμο. Τι δεν είναι διαχειρίσιμο για σας? Δεν θα είναι διαχειρίσιμο το Γενικό Σύστημα Υγείας εάν τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν αποτελέσουν την πραγματική ραχοκοκαλιά. Ναι. Και όταν λέμε ραχοκοκαλιά έχει περιεχόμενο, δεν είναι ένα σχήμα λόγου το οποίο λέμε είναι η πολιτική απλώς για να το εκφράζουμε. Τι έχουμε στην Κύπρο? Έχουμε ένα δημόσιο τομέα, ο οποίος δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλον τον πληθυσμό. Και έχει και ένα ιδιωτικό τομέα, ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος από τον δημόσιο τομέα σε κάποιες υποδομές, ο οποίος ουσιαστικά ανταγωνίζεται. Αυτοί οι δύο καλούνται να μπουν κάτω από μία ομπρέλα και να απολαμβάνουν τα χρήματα, να εισπράττουν τα χρήματα που καταθέτει ο Κύπριος πολίτης. Εάν ο δημόσιος τομέας δεν έχει κυρίαρχο ρόλο, τότε ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος ενδιαφέρεται λογικά είναι λογικό, για την επιχείρησή του, δεν θα έχει την ίδια κοινωνική ευαισθησία που θα πρέπει να έχει και αποστολή που θα πρέπει να έχει ο δημόσιος τομέας. Ναι. Άρα ο δημόσιος τομέας πρέπει να είναι δυνατός για να νιώθει ο ιδιωτικός τομέας ότι δεν μπορεί να παίζει τον κυρίαρχο ρόλο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. ΣΥΤΑ. Η ΣΥΤΑ στο παρελθόν έπαιζε πολύ μεγαλύτερον κυρίαρχο ρόλο και τώρα συνεχώς μειώνεται. Γιατί ήταν μόνη της. Δεν στηρίχθηκε ή αν θέλετε και κάποιες τρευλώσεις, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε μια εξέλιξη που να οδηγεί τη ΣΥΤΑ, αν δεν στηριχτεί, σε κάποιους άλλους δρόμους. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν δεν στηρίξουμε τα δημόσια νοσηλευτήρια σε αυτόν τον νέο περιβάλλον που καλούνται να λειτουργήσουν, θα έχουμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα και πολύ χειρότερα, διότι η ΣΥΤΑ τηλεφωνικές υπηρεσίες παρέχει και όχι υγεία, δεν είναι κοινωνική υπηρεσία. Γι' αυτό σε όλα τα συστήματα υγείας, σε όλα ανεξαιρέτως τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, το δημόσιο είναι η ραχοκοκαλιά και πραγματικά είναι. Δηλαδή όλοι μιλούν για τη στήριξη του δημοσίου. Σωστό. Όμως υπάρχει το άλλο. Λένε κύριε Υπουργέ ότι όπως είναι σήμερα τα νοσοκομεία δεν ανταποκρίνονται σε ανάγκες που δημιουργούνται σε συνθήκες ηγεσία. Σαφώς. Έτσι. Και το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Αν πάρουμε ότι τον πρώτο χρόνο, ως δεδομένο ότι τα πράγματα λίγο με το ηγεσία είναι πιο εύκολα από ό,τι θα είναι το δεύτερο που θα μπούμε στα νοσοκομιακά κτλ. Εκεί, σε περίπτωση που οι κλινικές επιμένουν και λένε, οι μεγάλες κλινικές και επιμένουν και λένε δεν εντασσόμαστε, τέλος, όχι. Τι γίνεται εκεί? Δύο πράγματα. Πρώτον, από τώρα. Από τώρα και θα ήθελα να το δω εντός του προϋπολογισμού, γιατί είναι αυτές τις μέρες θα κατατεθεί ο προϋπολογισμός τουλάχιστον από τα Υπουργεία σε πρώτο στάδιο στο Υπουργείο Οικονομικό. Θα ήθελα να δω ένα σχεδιασμό, ο οποίος υπήρχε το 2012 μέχρι το 2018, με ορίζοντα 6 χρόνια. Να ήθελα να δω ένα σχεδιασμό τα επόμενα 4 χρόνια που το κράτος μπορεί δια νόμου να στηρίζει τα δημόσια νοσηλευτήρια, ένα σχεδιασμό υποδομών, πώς θέλει το κράτος να αναπτύξει αυτές τις υποδομές για να είναι, αν θέλετε, εκεί ως σημείο αναφοράς και για τους ιδιώτες, οι οποίοι θα βλέπουν ένα δημόσιο τομέα να μεγαλώνει και προφανώς αν δεν ενταχθούν στο ΓΕΣΥ, είναι ένας τρόπος πίεσης, θα χάσουν και μερίδα της αγοράς. Όσον αφορά τώρα τον ιδιωτικό τομέα, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση, θα ήθελα να πω δύο πράγματα.
Ερώτημα. Εάν το κράτος ερχόταν και εστήριζε ορισμένα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και όσον αφορά την κεφαλαιοκίνητη της επένδυση, με ένα μακροχρόνιο επιδότηση, πρώτον, και δεύτερο, με δέσμευση αυτών να ενταχθούν στο ΓΕΣΥΝ, θα εντάσσονται. Αυτή είναι μια πρόκληση προς τους μετόχους. Γιατί ξέρετε, τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια στην Κύπρο έχουν μια ιδιομορφία. Έχουμε πολλές ιδιομορφίες στην Κύπρο. Πολλές. Ποια είναι η ιδιομορφία? Δεν είναι επιχειρήσεις με τη λογική ότι εργοδοτούν όλο τους το προσωπικό. Είναι επιχειρήσεις που παρέχουν στους γιατρούς μια υπηρεσία έναντι αμοιβής από τους γιατρούς. Και αυτό το μοντέλο είναι το χειρότερο μοντέλο για να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο σε μια μικρή χώρα. Γιατί? Γιατί υπάρχει πολυτεμαχισμός υπηρεσιών, δεν υπάρχει σωστή οργάνωση, δεν υπάρχει δομή και δεν υπάρχει προοπτική ανέλυξης ενός τέτοιου νοσοκομείου. Είναι μια λογική λίγο του αυτοσχεδιασμού και της αρπακτής. Γι' αυτό και βλέπετε αυτές τις σπασμωδικές κινήσεις ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, ανταγωνίζεται το ένα το άλλο, φέρνει ένα γιατρό από το εξωτερικό και βάζει μια σημεία, εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Αυτού του είδους η περιπτεροποίηση της υγείας θα πρέπει να σταματήσει στην Κύπρο. Και είναι και μια, αν θέλετε, προειδοποίηση προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ο οποίος δεν έβαλε ψηλά πρότυπα συμμετοχής στο σύστημα υγείας. Όποιος έχει ένα δίπλωμα και είναι νευροχειρούργος, μπαίνει στο σύστημα υγείας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Πρέπει να έχει αποδεδειγμένα εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Γι' αυτό, όταν λέμε για σύστημα, σύστημα υγείας δεν σημαίνει να βάλω ένα σύστημα να μαζεύω ένα δισεκατομμύριο για να πληρώνω γιατρούς. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Σύστημα υγείας σε μικρή χώρα σημαίνει να έχω υποδομές οι οποίες να μπορούν να έχουν την επάρκεια και την γνώση να εξυπηρετούν ποιοτικά ένα μικρό πληθυσμό στον οποίο η ασθένεια είναι. Η αυτονόμηση, είναι, κύριε Υπουργέ, θα βοηθήσει τα νοσοκομεία. Η αυτονόμηση είναι άλλη πρόκληση. Η αυτονόμηση, ξέρετε ότι είχα διαφορετική προσέγγιση, μιλούσα για οικονομική αυτονόμηση, αυτό έχει γίνει τώρα. Η αυτονόμηση για να πετύχει στο διοικητικό τη κομμάτι θα πρέπει να συμπληρωθεί από την ενίσχυση των υποδομών των νοσηλευτηρίων για να μπορεί αυτός ο αυτόνομος πλέον οργανισμός ως επιχείρηση, διότι είναι μια κρατική επιχείρηση, να λειτουργήσει με πολύ πιο ανταγωνιστικούς όρους για να μπορέσει αυτή την επένδυση που έκανε το κράτος ή αν θέλετε και αυτή τη μεταρρύθμιση που έκανε τη διοικητική, να μπορέσει να επιβιώσει. Αν δεν επιβιώσει, είτε είσαι κρατικός είτε είμαι κρατικός, το ίδιο αποτέλεσμα θα έχεις. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή ο ΑΗ στο δικό μου μυαλό είναι ένας ασφαλιστικός οργανισμός. Σωστό. Μια ασφάλεια είναι. Όπως μια είναι κρατική ασφάλεια. Είναι κρατική ασφάλεια. Εγώ που είμαι ο πελάτης της ασφάλειας αυτής, γιατί είμαι ασθενής, είμαι πολίτης, γίνομαι και πελάτης ταυτόχρονα. Αν πληρώνω την εισφορά μου, δεν είναι έτσι? Ωραία. Γιατί να πάω λοιπόν να προτιμήσω τον ΑΗ και να μην πάω να προτιμήσω μια άλλη ασφάλεια που μου παρέχει δεκαπλάσια ωφελήματα από ό,τι αυτά που μου δίνει ο ΑΗ? Σας πω. Πρώτα απ' όλα, ο ΑΗ στο σύστημα αυτό το οποίο παρέχει όλες τις υπηρεσίες, ακόμα και πολύ καλύτερες από όσων ιδιωτικές ασφάλειες. Αυτό είναι το γεγονός πρώτο. Δεύτερο, ο ΑΗ δια νόμου είναι υποχρεωμένος κάθε 10 ευρώ που εισπράττει, τα 9,5 να τα δίνει για τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον πολίτη και να κρατά το μισό, δηλαδή περίπου το 5% για τα λειτουργικά του έξοδα. Είναι δια νόμου υποχρεωμένος. Οι ασφαλιστικές εταιρείες κάθε 100 ευρώ που εισπρατούν, οι 10, θέλετε, τα 7 τα δίνουν στους γιατρούς, τα 3 τα κρατάνε. Καταλαβαίνετε επομένως ότι και αυτό να απαντάει για το πολύ ασφαλιστικό, γιατί το κόστος πάει πάνω. Όμως, γιατί πρέπει να έχουμε έναν οργανισμό δια νόμου υποχρεωμένο να εισπράττει από όλους μας χρήματα? Αυτό ήταν, θα ρωτήσω. Ωραία. Επειδή είμαστε μια μικρή χώρα και οι μικρές χώρες έχουν ιδιαιτερότητες, δεν έχουν την πολυτέλεια να πολυτεμαχίζουν τους μεσάζοντες, διότι οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι ο μεσίτης μεταξύ του πολίτη και του πάροχου. Δεν έχουν αυτή την ευκαιρία να το κάνουν, διότι ο πολυτεματισμός των υπηρεσιών δεν σου δίνει την ευκαιρία να είσαι πρώτα απ' όλα πολύ πιο ανταγωνιστικός εις το ολικό κόστος του συστήματος, διότι άμα κρατήσει όλα τα λεφτά, ένας οργανισμός έχει την ευκαιρία να πιέσει για τις τιμές. Όταν τις κρατούν 5, δεν έχει αυτή την ευκαιρία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν κάνουμε μία εκτίμηση του κόστους που πληρώνουμε στις ασφαλιστικές εταιρείες, τα χρήματα που πληρώνουμε, τι παίρνουμε και να το αναγάγουμε στο 100% του πληθυσμού, το σύστημα υγείας σήμερα θα έχει έναν κόστος κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες, 10 θυμάμαι στο αριθμό,
δεν άσκησαν αυτήν την πίεση που έχουν, των μοχλών που έχουν πίεση προς τους γιατρούς να κατεβάσουν τις τιμές, για να μπορούν, να θέλετε και τώρα, να έχουν και περισσότερο λόγο σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται για το πολυασφαλιστικό. Ναι, πέστε μου κάτι όμως. Εγώ που έχω μια πολυκλινική αξία, σημαντική, αξιόπιστη, και κάνω επένδυση μηχανημάτων για να εξυπηρετώ καλύτερα το κοινό μου. Έχω κάνει εκατομμύρια επένδυση. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή εγώ να κάνω απόσβεση? Ακριβώς. Και γι' αυτό έχω ρίξει, αν θέλετε, για σαν αντικείμενο συζήτηση την ιδέα. Κάποιοι να έρθουν να συζητήσουν με το κράτος, πέραν από τις αμοιβές των γιατρών που συζητάμε και κάνουμε λίγο μικροδιαχείριση του συστήματος, σε πολιτικό επίπεδο με την κυβέρνηση, όχι με τον ΟΑΗ, ένα σχέδιο επιδότησης αυτής της επένδυσης και απόσβεσης. Νομίζω έκανε κάτι, μια ανακοίνωση ο Υπουργός για αγορά μηχανημάτων και επιδότηση. Αλλά εγώ μιλάω για ένα πολύ μακροχρόνιο και πιο μεγάλο επίπεδο πρόγραμμα. Σε αυτούς τους ιδιώτες, νοουμένου ότι θα ενταχθούν στο σύστημα υγείας. Αν έρθει λοιπόν το κράτος και πει, αναγνωρίζω ότι δεν έχω υποδομές κρατικές που να ικανοποιήσουν στον 100% τον κόσμο που είναι υποχρεωμένο δια νόμου σήμερα στο 100% να πληρώνουν, το αναγνωρίζω, και έρχομαι ως κράτος να σας εντάξω στο σύστημα νοουμένου, ή να σας καλέσω να ενταχθείτε καλύτερα στο σύστημα νοουμένου ότι εσείς, επιδοτώντας σας, νοουμένου ότι εσείς ενταχθείτε στο σύστημα υγείας. Αυτό θα ήταν, νομίζω, μια ενδιαφέρουσα. Δεν έχει γίνει. Δεν έχει. Την είχα, αν θέλετε, στο πίσω μέρος του μυαλού μου όταν ήμουν στο Υπουργείο Υγείας. Δεν ήθελα να το πούμε δημόσια, γιατί θεωρώ ότι αυτό θα είναι για τους ασκούς του αιώλου και δεν ήταν και η καλύτερη περίοδος. Κάτι τελευταίο, επειδή φαντάζομαι ότι είναι και στο μυαλό όσων μας παρακολουθούν. Είστε γνωστός θειασότης και ένθερμος υποστηρικτής του ΓΕΣΥ. Γιατί δεν κάνετε ΓΕΣΥ όταν είστε στην Υπουργό σας? Καταρχάς, ήμουν στο Υπουργείο Υγείας 14 μήνες. Αλλά θα πω και κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στους 14 μήνες που ήμασταν εκεί, είχαμε παραλάβει ένα σύστημα υγείας ή ένα σχεδιασμό καλύτερο, ο οποίος σταμάτησε. Και γιατί σταμάτησε? Διότι ήρθε μια εταιρεία και μας είπε, το ΓΕΣΥ θα σας κοστίσει 1,2 δισεκατομμύρια και δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε. Κάναμε ξανά τους υπολογισμούς, κάναμε ξανά το σχεδιασμό και τις 12 του Ιούνιου παρουσιάσαμε τον σχεδιασμό υλοποίησης του ΓΕΣΥ με λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο, γύρω στα 900 εκατομμύρια, με χρονικό ορίζοντα το 2016. Αυτό το οποίο ελοποίησε ο κύριος Παμπορίδης σε αυτόν το κομμάτι είναι εκείνη η απόφαση. Εκείνο που υλοποιήθηκε στην αυτονόμηση ήταν κάτι διαφορετικό, το οποίο, για να είμαι δίκαιος, άρχισε η κυβέρνηση Τάσου Παπαδόπουλου. Η κυβέρνηση Χριστόφια είχε διαφορετική προσέγγιση ενεπαιδικής μου υπουργείας και η κυβέρνηση Αναστασιάδη αποφάσισε να κάνει αυτή την αυτονόμηση. Αλλά για να καταλήξουμε και σε αυτό, να θέλετε, το υβριδικό σύστημα που έχει το στίγμα και άλλων κυβερνήσεων, τι επισυνέβηκε? Κάτι πρωτοφανές. Το κυβερνών κόμμα δεν ήταν υπέρ του συστήματος υγείας ή τουλάχιστον η ηγεσία του. Και όταν ο κύριος Παμπορίδης κατάλαβε ότι το ΑΚΕΛ και οι αντιπολίτευση θα τον στήριζαν ενάντια στις προτροπές του κυβερνώντος κόμματος, προχώρησε με τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν έχει γίνει πολύ. Ξέρετε, όταν ήμουν στο Υπουργείο Υγείας, δύο νοσηλευτές βάζαμε στην Επιτροπή Υγείας να μας εγκρίνουν. Θυμάμαι, είχαμε μια περίπτωση που 12 ακτινογράφοι απολύθηκαν, διότι τότε, ξέρετε, ήταν και πολύ τεταμένο το κρίμα, μπαίναμε σε προεκλογική εκστρατεία. Όμως, αυτό είναι παρελθόν. Η ουσία είναι ότι όλοι φέρουν το στίγμα τους για να υλοποιήσουμε αυτόν το ΓΕΣΥ, αλλά οι δάφνες, τις όποιες δάφνες θα διεκδικήσει οποιοδήποτε, θα είναι από εδώ και, από εδώ και πέρα. Αυτό έχετε δίκιο. Αυτό έχετε δίκιο. Διότι από εδώ και πέρα, εδώ κρίνονται όλα. Εδώ κρίνονται όλα. Ξέρετε, να κάνει σχεδιασμό, επικοινωνία και διαχείριση και όλα αυτά. Ακούγεται και διάφορα. Ο κύριος Παμπορίδης με Twitter και τα λοιπά βγαίνει συχνά πυκνά και φωτογραφίζει συγκεκριμένες πολιτικές παρατάξεις που άλλα λένε εκτός και άλλα λένε εντός και σε ασφαλιστικές. Κοιτάξτε, εγώ, ο κύριος Παμπορίδης έκανε και μια τοποθέτηση τελευταία και νομίζω συζητήθηκε. Θα σας πω ξεκάθαρα. Ο κύριος Αβέροφ πάντοτε ήταν εναντίον της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας και ήταν και εναντίον, και όταν ήμουν υπουργός ήρθε και μου το είπε, στην επέκταση των δημόσιων υποδόμων. Αυτό το έχω βιώσει. Μάλιστα. Όμως πρέπει αυτού του είδους τις τοποθετήσεις να τις απαντούμε με επιχειρήματα. Σωστό. Και δεν είναι θέμα ταπελοποίησης τώρα, να πάρουμε μια ταπέλα στον έναν, ταπέλα στον άλλο. Να απαντούμε με επιχειρήματα. Και η λογική λέει ότι εάν δεν επεκτείνουμε τις δημόσιες υποδομές, είτε είναι αυτόνομος οργανισμός είτε δεν είναι,
το σύστημα δεν θα, έχει θα πάει καλά. Λοιπόν, Υπουργέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, πολύ χρήσιμη και ωραία κουβέντα που κάναμε. Επειδή αυτή η ιστορία μόλις ξεκίνησε, θα έχουμε το χρόνο να τα λέμε συχνά πυκνά. Και όχι μόνο γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, να δούμε αυτή την πρώτη εργάσιμη μέρα χθες του ΓΕΣΥ.